Γιορτή για τα 50 χρόνια, απουσία Καραμανλή, Σαμαρά. Γιατί δεν ήρθαν, λέτε, οι δύο πρώην πρωθυπουργοί? Να σου πω τώρα, πάρε του τηλέφωνο, του ρωτήστε, δεν γνωρίζω. Εγώ δεν μπορώ να του πάρω τηλέφωνο, του πήρε ο πρωθυπουργό και του κάλεσε. Και πέρασε μία εβδομάδα και χθε από θέμα από συνάδελφου δημοσιογράφου είπαν και οι δύο μαζί ότι δεν θα πάνε. Το σημαντικό ιστορικό γεγονό είναι ότι χθε η ιστορικότερη πολιτική παράταξη του τόπου έκλεισε τα 50 χρόνια. Και όλοι οι Νεοδημοκράτες και οι παρόντες, προφανώς και οι απόντες, να ξεκαθαρίσω αυτό, συνεορτάζαμε τα γενέθλια της μεγάλης μας παρατάξεως που ίδρυσε ο αείμνηστος Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής, που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη κόντρα σε όλους τότε. Όλοι θέλουν να μείνει η Ελλάδα, εκτός και αυτός μόνος του την πήρε και την έβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που προσέβασε στην Ελλάδα την ομαλότερη δημοκρατική της περίοδο στη σύγχρονη ιστορία της και που έθεσε τις βάσεις της Ελλάδας όπως ξέρουμε σήμερα. Αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία. Είμαστε περήφανοι για τη Νέα Δημοκρατία. Χθες δεν ήταν τα γενέθλια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Χθες ήταν τα γενέθλια όλων των νεοδημοκρατών και αυτών που σήμερα είναι εν ζωή και αυτών που πέρασαν και έχουν δυστυχώς φύγει, όλων των πρώην προέδρων και όλων των ανθρώπων που έχουν τρέξει για αυτήν την παράταξη. Πρόβλημα, λέτε, δημιουργείται που δεν ήρθαν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί και τι εννοώ, όχι πρόβλημα που δεν ήρθαν και αυτό συμβολικά τι σημαίνει. Από εδώ και πέρα θα υπάρχουν και άλλα πράγματα που θα ακολουθήσουν στη στάση. Αν με ρωτάτε αν θεωρώ ότι υπάρχει πρόβλημα στην ενότητα της Νέας Δημοκρατίας, όχι. Αν με ρωτάτε αν ως Νεοδημοκράτης είμαι χαρούμενος που δεν τους είδα εκεί, όχι. Θα ήθελα να τους είχα δει. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Αλλά ξεκάθαρα το λέτε. Είναι δική τους. Εκεί στο κτίριο της Ριγίλης είχατε βρεθεί εσείς, ποτέ δεν το είχατε προλάβει. Το είχατε προλάβει. Εγώ παιδί με Νεοδημοκράτη από τα παιδικά μου χρόνια. Όχι, πατέρα μου ήταν πρόεδρος τοπική. Σαν βουλευτής και υπουργό. Όχι σαν βουλευτής και υπουργό. Όχι σαν βουλευτής και υπουργό. Δεν εννοώ πριν. Σαν βουλευτής πήγα στην Συγκρού. Αλλά ως παιδάκι έχω πάει άπειρες φορές εκεί. Μου επιτρέπετε, έχει ένα καταπληκτικό πλάνο όταν ανοίγει λίγο εδώ από τον πρωθυπουργό. Δεξιά και αριστερά έχει κάποιες ρογμές στο κτίριο της Ριγίλης, υπουργέ μου. Είναι παλιό κτίριο βέβαια. Πού το πας τώρα? Το πάω στις ρογμές γιατί. Τι υπονοούμε να αφήνει? Δεν υπο τίποτα. Θεωρώ το γεγονός. Το είπε ο υπουργός. Νομίζω ότι χθες ήταν τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας και επειδή παίζει στο διαδίκτυο μια φωτογραφία, νομίζω, από τα 40 χρόνια όπου ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε αφιπηρετήσει. 96 ετών ήταν. Ναι. Νομίζω ότι γίνεται μια αντιδιαστολή τώρα στο γεγονός ότι δεν. Και είναι πολύ νεότεροι και ο ένας και ο άλλος, οι πρώην πρωθυπουργοί. Να τις ρογμές. Είδες οι ρογμές. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, και τυροπτροφόρος ανοιχτομάτιση, όλα τα είδη. Ναι, τα βγάζω τα γυαλιά, λύονται. Ωραία, τι πρέπει να τοποθετηθεί γι' αυτό. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν πολύ ωραία βραδιά. Ο κόμμος ήταν ενθουσιώδης. Θέλω να σχολιάσω και κάτι άλλο. Πολύ έτσι ανεβαστική. Τα βίντεο που παίξανε με την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας ήταν πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικά. Πάρα πολύ συγκινητικά. Ξεκινήστε με κάτι επαιτειακό, συγκινητικό λένε ότι ήταν για την πορεία του κόμματος. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικά τα βίντεο με όλους τους προέδρους και όλες τις μεγάλες εταιρείες. Δεν υπάρχει κάτι γνώμη πολιτικό θέμα, γιατί βλέπουμε τη διάσταση που δίνουν σήμερα τα μέσα ενημέρωσης και θα δίνουν και τις επόμενες μέρες προφανώς, ότι υπάρχει ένα ρήγμα πέρα από αυτές τις δρογμές που είδαμε του κτηρίου. Και μεταξύ Καραμανλή Σαμαρά πλέον που εμφανίζονται ήταν μπλοκ και δεν είναι η πρώτη εμφάνισή του. Και βουλευτών που ελέγχουν. Βουλευτών που απουσίαζαν από την εκδήλωση. Ερωτήσεις πολλές έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό. Και μία από αυτές ρωτούσαν και εσάς. Και βγάζει και είδηση, αν μας την πείτε αργότερα. Για τα φάρμακα. Ναι, θα το δούμε. Για τα φάρμακα. Δεν υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία με αυτή την απουσία. Κοιτάξτε, έχω κάνει μία ανάλυση που την πιστεύω και την λέω πάντα. Και την έλεγα παλιά και στους μαθητές μου επί άλλων ευκαιριών. Πότε οι Έλληνες στην αρχαία Ελλάδα τσακώνταν ασταμάτητα μεταξύ τους. Είχαν εμφυλίους πολέμους κάθε από την άνοιξη μέχρι το χειμώνα κάθε χρόνο. Τακτικά. Πότε σταμάταγαν οι εμφύλοι πόλεμοι? Όταν είχαν άλλο πόλεμο. Όταν ερχόντουσαν οι Πέρσες. Τότε σταμάταγαν οι εμφύλοι πόλεμοι, κάνανε τα πανελλήνια συνέδρια. Άρα περιμένετε να δείτε τι θα κάνουν οι απέναντι. Τώρα βρισκόμαστε σε ένα πολύ οξύμορο πολιτικό τοπίο, όπου είμαστε πρακτικά μόνοι μας. Αφού είμαστε μόνοι μας, παριόμαστε, θα τσακωθούμε και λίγο μεταξύ μας. Τόσο απλά λέτε. Δεν το παίρνεις και πολύ σοβαρά. Να πάμε λίγο και σε κάτι που είπε χθες ο Πρωθυπουργός και ήταν είδηση. Θέλω να το ακούσουμε λίγο, κύριε Υπουργέ, και να έρθουμε να το σχολιάσουμε. Μιλάω για τις αρχές του ιδρυτή μας. Για την ευγένεια του Γιώργου Ράλη. Για το σφρίγος του Ευάγγελου Αβέροφ. Για την αλήθεια του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Για την ορμή του Μιλτιάδη Εύερτ. Για τη συνέπεια του Κώστα Καραμανλή. Όπως μιλώ. Και για το αίσθημα ευθύνης του Αντώνη Σαμαρά και τη μαχητικότητα του Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Σήμερα σας ζητώ να τιμήσουμε όλους τους αρχηγούς μας. Όλους, παρόντες και απόντες. Σκέφτομαι λοιπόν πως αυτή η παράταξη μας έδωσε πολλά και ότι η μέρα της γιορτής της είναι η πιο κατάλληλη για να ανταποδώσουμε αυτή την προσφορά, προσθέτοντας και η δικιά μας γενιά τη δική της πνοή στην πορεία της.
αλλά και γιατί όχι, απαντώντας το δικό της ρεκόρ, στο ρεκόρ της παράταξής μας, με ένα δικό μας. Όπως εκείνη μας χάρισε κατακτήσεις και χαρές επί 5 δεκαετίες, έτσι να τις χαρίσουμε και εμείς 3 συνεχόμενες κυβερνητικές θητείες. Ακούσαμε λοιπόν 3 συνεχόμενες κυβερνητικές θητείες. Εγώ, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος, παρά τη γενικότερη αίσθηση συγκρίνειας που υπάρχει. Έχουμε μπροστά μας άλλα 3 χρόνια σταθερής κυβερνητικής θητείας. Έχουμε πάρα πολλά ωραία πράγματα να κάνουμε. Δυστυχώς γύρω μας και πολλές κρίσεις να αντιμετωπίσουμε, αλλά το τιμόνι το κρατάει γερά ο Μητσοτάκης. Και με πολύ μεγάλη αισιοδοξία σας λέω, όταν έρθει η ώρα των εθνικών εκλογών το 2027, θα κατεβούμε για να κερδίσουμε και τρίτη φορά. Έτσι όπως είναι τα ποσοστά αυτή τη στιγμή, κύριε Υπουργέ, δεν βγαίνουν πάντως τα κουκιά. Δεν θα συμφωνήσω καθόλου μαζί σας. Τα ποσοστά χθες στη δημοσιογραφία που είδα η Νέα Δημοκρατία 28 με 30%. 28 με 30% 3 χρόνια πρώτων εθνικών εκλογών είναι εξαιρετικά καλό ποσοστό για το πρώτο κόμμα. Να σας φαίνω πάμε να καταλάβετε. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε ποτέ στη δημοσιογραφία πάνω από 28 και πήρε 38. Έτσι δουλεύουν συνήθως οι δημοσκοπήσεις. Εντάξει, είναι και εσείς πιστεύετε ότι θα είναι αυτοδύναμη δηλαδή, η κυβέρνηση της Νέα Δημοκρατίας. Καλά, τώρα να σας κάνω πρόβλεψη. Ο στόχος μας θα είναι για αυτοδύναμη, προφανώς. Χρειάζεται αλλαγή εκλογικού νόμου σε αυτή την περίπτωση. Εντάξει, εδώ θα ανοίξει μια κουβέντα η οποία. Επειδή την άνοιξα κάποια στιγμή. Εγώ έχω μια παγία και έγινε και μια παρεξήγηση. Με ρώτησε ο κ. Κουρής ποια είναι η γνώμη του εκλογικού νόμου και είπα ότι εγώ πιστεύω σε ισχυρές κυβερνήσεις και πιο πλειοψηφικούς εκλογικούς νόμους. Αυτό δεν το είπα εν το παρόντι χρόνο. Και όταν ψηφίσαμε τον αναλογικότερο νόμο πριν από 4 χρόνια, είχα δημοσιεύσει ολόκληρο το θέμα πάντως τότε. Και είχα πει ότι εγώ διαφωνώ με αυτό. Αυτή είναι η βασική μου γνώμη. Και θα σα πω γιατί την έχω αυτή τη γνώμη. Έχω γίνει υπουργός, είχα την τιμή στην πολιτική μου σταδιοδρομία να γίνω υπουργός σε 2 κυβερνήσεις συνεργασίας. Και στην κυβέρνηση του Λουκά Παπαδήμου, όπου ήμουν προσφέρει υφυπουργός ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και ναυτιλίας, και στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, που με τίμησε να με κάνει υπουργό υγείας. Και έχω τώρα υπάρξει και 5 χρόνια υπουργός στην μονοκομματική κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θέλω να το πούμε ειλικρινά, αυτό πιστεύω, αυτό λέει η εμπειρία μου. Οι κυβερνήσεις συνεργασίας για να πάρουν μια απόφαση το σκέφτονται τη Δευτέρα και περνάνε 4 Δευτέρες για να το κάνουν. Οι κυβερνήσεις μονοκομματικές το σκέφτονται τη Δευτέρα, το κάνουν τρίτη. Άρα δεν χρειάζεται αλλαγή εκλογικού νόμου. Δηλαδή. Άρα επιμένετε σε αυτό, λέτε. Η Ελλάδα δεν έχει χρόνο εφαρμογής. Για γάμο. Αυτή τη στιγμή καταλάβετε. Θέλω να κάνω κάτι. Ότι η Ελλάδα έχει ένα από τα πιο σταθερά πολιτικά συστήματα στην Ευρώπη. Ενώ η Γερμανία είναι έτοιμη να πέσει κυβέρνηση, η Γαλλία είναι χωρίς κυβέρνηση, η Ισπανία είναι έτοιμη να πέσει κυβέρνηση, η Ολλανδία δεν έχει κυβέρνηση. Αυτό που βλέπουμε γύρω μας. Αυτό που μόνο του προσθέτει μια μονάδα στο ΕΠ στην άνω της χώρας. Μόνο αυτό. Κύριε Υπουργέ, να ζητήσω μια χάρη, αγαπητοί συνάδελφοι. Επειδή έχουμε άλλα 10 λεπτά και επειδή είστε υπουργός υγείας και έχω υποσχεθεί στον κόσμο να απαντήσουμε σε θέματα υγείας, θέλω να πάμε λίγο εκεί την κουβέντα. Έχουν στείλει τηλεθεατές μηνύματα, τα έχω σημειώσει και έχω υποσχεθεί να τα απαντήσουμε. Ξεκινώ με αυτό που είπαμε πριν με τα φάρμακα. Έχω πάρα πολύ κόσμο που λέει. Η αφορμή δόθηκε από τους 8 βουλευτές που στείλαν την επιστολή. Η κυρία Γεωργία μου λέει, έπαιρνα φάρμακο που κόστιζε 17 ευρώ. Το παίρνω 31, έδινε 60 ευρώ το μήνα, δίνω 95. Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, τι θα γίνει. Και ο Πρωθυπουργός χθες είπε σε συνέντευξη ότι το εξετάζεται. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Υπουργέ? Οι 8 συνάδελφοι έκαναν μια ερώτηση, δεν καταλαβαίνω ότι έχει γίνει τόσο μεγάλη φασαρία. Η ερώτηση είναι πάρα πολύ φιλική, δεν είναι καθόλου επικριτική προς τον Υπουργό. Με τους συναδέλφους αυτούς βρέθηκα την επόμενη μέρα στη Βουλή. Είχαμε μια πολύ ωραία συζήτηση και ευχαριστώ γιατί έζησα. Δεν θέλω να το πω αυτό. Το θεωρώ μεγάλο τηλεοπτήμη για μένα. Έζησα 4 ώρες, όπου πάνω από 60 συνάδελφοι πήραν το λόγο και ξεκίνησαν όλοι λέγοντας ότι είναι πολύ ευχαριστημένοι από μένα και από τον τρόπο που τους συμπεριφέρομαι και από τον τρόπο που έχουμε συνεργασία. Και αυτό νομίζω ήταν πάρα πολύ τιμητικό. Μιλάμε πάρα για πολύ τα τιμητικό. Φάρμακα, κοντρόλ. Πάμε λοιπόν. Στην ερώτηση που κάνουν, θέτουν ένα θέμα. Ποιο θέμα θέτουν? Ότι όταν το 2016 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κατήργησε το ΕΚΑΣ, ως αντιστάθμισμα της καταργήσεως του ΕΚΑΣ, προσέφερε στους τότε δικαιούχους του ΕΚΑΣ την μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα. Αυτό το έκαναν μέχρι το 19 ή του ΣΥΡΙΖΑ, εμείς το επεκτείναμε για πάντα. Όμως οι τότε δικαιούχοι ήταν 376.000. Οι σημερινοί δικαιούχοι, που είναι αυτοί που ακολουθούν από το 2016, είναι πολύ λιγότεροι γιατί στο ενδιάμεσο διάστημα δυστυχώς κάποιοι έφυγαν. Τι λένε λοιπόν οι συνάδελφοι, δεν θα ήταν δίκαιο να πάμε και σε αυτούς που αν υπήρχε το ΕΚΑΣ θα πληρούσαν τα κριτήρια για να είναι δικαιούχοι, άρα έχουν την ίδια οικονομική. Το ίδιο οικονομικό πλαίσιο με τους άλλους. Μιλάμε και για ευάλωτο κόσμο. Πάντα για ευάλωτο. Δικαιούς ΕΚΑΣ μιλάμε. Πόσοι υπουργοί αυτοί, τους έχετε υπολογίσει? Ακριβώς λόγω της ερωτήσεως των συναδέλφων, έχω ζητήσει από τις υπηρεσίες, δεν είναι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας. Καταρχάς, η ερώτηση αυτή κατά βάση δεν είναι του Υπουργείου Υγείας. Είναι Υπουργείο Εργασίας και Υπουργείο Οικονομικών. Και περιμένετε απάντηση για το ΕΚΑΣ. Όμως, ως Υπουργός Υγείας, επειδή χειρίζομαι το θέμα του κλουμπάκ της φαρμακευτικής δαπάνησης και το ξέρω κάπως καλύτερα από τους άλλους 2 συναδέλφους που δεν είναι η κύρια αρμοδιότητά τους,
Έχω ζητήσει και από την ΑΔΕ και από τον ΕΦΚΑ να μου μετρήσουν τον ακριβή αριθμό. Για να σας πει ένας υπουργός, αν μπορεί όχι να θετήσει ένα μέτρο και να μιλάει σοβαρά, άρα πρέπει να ξέρει πόσο κοστίζει. Τον αριθμό, πότε θα το ξέρετε αυτό, κύριε Υπουργέ, και ο κόσμος θα περιμένει. Μέσα σε επόμενες δύο εβδομάδες θα το ξέρουμε. Δεν είναι κάτι που όμως είπε... πολιτικά να το κάνετε. Ζητώ συγγνώμη. Ναι. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός ότι το εξετάζεται και το έχει αναθέσει ο αρμόδιος υπουργός που είστε. Τι σημαίνει πρακτικά για τον κόσμο να περιμένει κάτι. Και λέω ότι η ερώτηση ήταν απολύτως ισορροπημένη. Έθεσε ένα υπαρκτό ζήτημα. Όχι μόνο δεν προκάλεσε δυσαρέσκεια σε μένα στην κυβέρνηση, αλλά θεωρώ ότι είναι σωστό οι βουλευτές να ρωτούν. Στέκομαι στον κόσμο, όπως η κυρία που μας είπε ότι τα παίρνει τώρα τα φάρμακα 95, να περιμένει. Η κυρία δεν ξέρω σε ποια κατηγορία είναι, αν είναι στην κατηγορία που θα ήταν δικαιούχος του ΕΚΑΣ. Αν ήταν σε αυτό με το ΕΚΑΣ, βεβαίως. Άρα να περιμένει ότι κάτι θα γίνει και θα διορθωθεί. Ναι, είναι πολύ πιθανό να γίνει. Πότε θα το ξέρουμε αυτό? Σε επόμενες δύο εβδομάδες θα το ξέρουμε. Άρα, θα ισχύει για το 25, μιλάμε. Έρχεται άμεσα. Έχω πολλά μηνύματα, κύριε Υπουργέ, και σε σχέση με τα νοσοκομεία και θέλω να το θέσουμε και αυτό. Είδα χθες και ένα ρεπορτάζ. Στο Αττικό... Για μέσα, δεν δεσμεύομαι ότι θα γίνει, είπα θα το μετρήσω. Έτσι. Είπατε θα το μετρήσετε. Προσφέρω ένα λογικό αίτημα. Αυτό είπατε θα το μετρήσετε. Θα δείτε πώς είναι από ό,τι κατάλαβα, ποιο είναι το κόστος και μετά θα απαντήσετε βάσει των στοιχείων. Σωστά το καταλαβαίνω. Ωραία. Λοιπόν, θέλω λίγο να δούμε κάποια θέματα που αφορούν τον κόσμο στην υγεία του σε σχέση με τα νοσοκομεία. Τα ξέρετε πολύ καλά πια. Στο Αττικό, χθες βλέπω 8 το πρωί, 68 ράντζα. Μας στείλανε και ένα βίντεο, τηλεθέατες μας το στείλανε όταν μάθανε ότι θα είστε εδώ. Που δείχνει ένα νοσοκομείο, δεν έχει σημασία να πούμε ποιο και να το στοχοποιήσουμε, που βάζει νερά, στάζει. Βλέπω στο Κιλκίς, το ξέρετε, και να το, αυτό μας στείλανε. Ναι. Βάζει νερά. Με την προηγούμενη βροχούλα ήταν. Βλέπω στο Κιλκίς, το ξέρετε, είναι από το 1936 το νοσοκομείο, ετοιμόρροπα τα μπαλκόνια. Και θέλω να σας ρωτήσω, βλέπω το πρόγραμμα που ξεκινάει και θα πέσουν κάποια χρήματα. Πότε μπορείτε να πείτε στον κόσμο ότι αυτά τα νοσοκομεία θα φτιαχτούν, ότι εκεί που είναι τα ράντζα δεν θα είναι. Μία-μία δουλειά. Καταρχάς, σύστημα υγείας που στην εφημερία τα μεγάλα νοσοκομεία δεν έχουν ποτέ κανένα ράντζο, εγώ δεν ξέρω στον κόσμο να υπάρχει. Αυτό να ξέρουμε γιατί συζητάμε. Τα ράντζα γενικώς φαινόμενο που πριν από μερικά χρόνια στην Ελλάδα ήταν ο κανόνας στα νοσοκομεία, σήμερα είναι η εξαίρεση. Σήμερα ράντζα έχουμε κάποιες βραδιές εφημερίες στο Αττικόν, κάποιες βραδιές εφημερίες στο Γεννηματά. Κατά κύριο λόγο στα δύο νοσοκομεία και παρεπιπτόντως επαγγελματισμό, όχι τόσο συχνά. Γιατί όμως έχουμε ράντζα σε αυτά τα νοσοκομεία σε κανένα άλλο? Διότι αυτά τα νοσοκομεία είναι νοσοκομεία με πολύ καλή φήμη, ειδικά το Αττικόν μαζεύει κόσμο από παντού, από παντού. Όταν σε μία εφημερία φτάνουν 1500 άνθρωποι, το ό,τι και μέσα να έχεις, κάποιο μποτιλιάρισμα, να το πω απλά στο διάδρομο, θα γίνει. Δεν μπορεί να μην γίνει. Τώρα, για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ράτσα, ειδικά στο Αττικόν, έχουμε κάνει το εξής κολοσσίο έργο. Το έχω υπογράψει εγώ και έχει μπει, έχω δει και τον εργολάβο, είναι μέσα, δουλεύει τώρα. Ναι. Τα ΤΕΠ, το τμήμα επιγόντων περιστατικών του Αττικών, ήταν 1000 τετραγωνικά μέτρα. Τώρα γίνεται η εργολαβία και 31 Μαρτίου παραδίδεται το 25 και θα είναι 5.000 τετραγωνικά μέτρα. Πενταπλασιάζεται. Ένας από τους λόγους που βλέπει ο κόμμας αυτή την ταλαιπωρία και το συνωστισμό είναι γιατί λόγω της εργολαβίας τα 1.000 έχουν γίνει 500. Γιατί έχει βάλει άνθρωπο μέσα το εργοτάξιο. Άρα λοιπόν και αυτό παίζει ρόλο στην εικόνα του συνωστισμού. Όμως από τις 31 Μαρτίου που θα έχουμε πλέον πενταπλάσια σε μέγεθος ΤΕΠ, θα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη άπλα και αξιοπρέπεια στην αναμονή. Στο συγκεκριμένο. Και τα μηχανήματα που βάζουμε από μόνα τους επιταχύνουν πάρα πολύ τη διαδικασία. Άρα λοιπόν, εκτιμώ ότι μέσα στο 25, στο Αττικό, με ρωτάτε, θα έχουμε μια πολύ, πολύ καλύτερη εικόνα. Τι να σα πω τώρα, κύριε Υπουργέ, τι γίνεται από μηνύματα. Βροχιδόνα έρχονται. Ποιο να πρωτοπρολάβω όσο μπορούμε ομαδοποιημένα. Όταν ανοίγω το κινητό μου. Θα ξανάρθει, θα τα δούμε. Τα βλέπετε, φαντάζομαι και προσπαθείτε. Κυρία Μαράνακου, η υγεία είναι ένα θέμα που αφορά όλο τον πληθυσμό. Δεν το συζητάμε. Είναι δυνατόν να πιστεύω σοβαρά ότι δεν θα υπάρχει ένα παράπονο. Έχουμε καταλάβει τι είναι το εσύ, μου λέτε. Μου δίνει μια εικόνα ενός νοσοκομείου που στάζει. Μάλιστα. Έχουμε 128 νοσοκομεία. Ξέρετε πόσες χιλιάδες τετραγωνικά είναι αυτά. Εκατοντάδες χιλιάδες τετραγωνικά. Ορισμένα νοσοκομεία 100 ετών. Με αυτό το πρόγραμμα πόσα θα φτιάξουν. Πιστεύετε φτιαχτούν. Πραγματικά ότι θα βρείτε, αν θέλετε, μία εικόνα ενός νοσοκομείου που έχει αναμένο παράθυρο, μία κακή τουαλέτα κύριε ή κάπου Γεωργιάδη, να φτάζει. Με αυτό το πρόγραμμα τώρα. Το πρόγραμμα. Πόσα θα φτιαχτούν, το πρόγραμμα. Θα από τα 128 νοσοκομεία ανακαινίζουμε τα 93. Ναι. Γι' αυτό και από τα 360 κέντρα υγείας τα 158. Είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριολογικής αναβάθμισης του ΕΣΥ από την ίδρυση του. Λέει, πάμε, έχουμε πάει στα παλιότερα, από τα παλιότερα προς τα νεότερα. Υπουργέ, να κάνω μια ερώτηση, μου επιτρέπετε. Μιας και είπατε για αυτόν τον τεράστιο αριθμό που μπαίνει στα μεγάλα, ιδιαίτερα σε κεντρικά σημεία νοσοκομεία. Μήπως πρέπει να ενισχυθούν τα κέντρα υγείας ώστε να μην πηγαίνουν τόσους πολλοί. Και κέντρα υγείας. Δεν λέω κτηριακά, λέω. Ευχαριστώ πολύ και πολύ σωστό το ερώτημα. Ακούστε, να μην πηγαίνουν λοιπόν στο νομοσχέδιο που έχουμε τώρα στον αέρα με την κυρία Αγαπηδάκη και την άλλη εβδομάδα μπαίνει στη Βουλή.
Έχουμε ένα άρθρο που ιδρύουμε τα πανεπιστημιακά κέντρα υγείας. Ενώνουμε δηλαδή κέντρα υγείας, παραδείγματος χάρη τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, για παράδειγμα. Μάλιστα. Αυτό θα ενωθεί με την Ιατρική Σχολή Αθηνών. Εκεί θα πηγαίνουν καθηγητές πανεπιστημίου. Άρα θα πηγαίνουν και στα εκτός Αθήνας. Άρα θα πηγαίνουν εκεί ένα κομμάτι των ασθενών. Διότι τον ασθενής ξέρει ότι ο καλός καθηγητής που τα μεγάλα ονόματα θα τον βρει στο κέντρο υγείας Αλεξάνδρας. Και στα εκτός Αθήνας. Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Φτιάχνουμε 7 πανεπιστημιακά κέντρα υγείας σε όλη την επικράτεια. Μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουν τελειώσει. Δύο μηνύματα ακόμα έχω υποσχεθεί να σας τα κάνω. Ο κύριος Ανδρέας μου λέει: σας παρακαλώ, πολύ είναι ζωτικής σημασίας ανανέωση επικουρικών που λήγουν τέλος του χρόνου. Είναι δικό σας αυτό το θέμα. Το έχω πει σε όλους τους τόνους. Όλοι οι επικουρικοί του ΕΣΥ θα ανανεωθούν. Μην ανησυχούν. Άρα όλοι οι επικουρικοί θα ανανεωθούν. Δεν αφήνουμε το προσωπικό να φύγει. Το χρειαζόμαστε το προσωπικό. Παράπονα βλέπω από την κυρία Κατερίνα, μεγάλα νοσοκομεία Βέρεια Γιαννιτσά, δεν έχουν δερματολόγο. Τι κάνετε με τους... Κάτσε. Παράπονο για το νοσοκομείο Βέρεια, με συγχωρείτε. Δεν έχει δερματολόγο. Με συγχωρείτε. Θέλω να βάλετε μια κάμερα να δείτε γιατί νοσοκομείο μιλάμε. Τι παραλάβαμε. Δεν έχει δερματολόγο. Λέει, κυρία τώρα. Δεν ξέρω αν έχει. Αυτό είναι θέμα του διοικητή. Για αν δεν έχει. Λέει, δεν μπορούσε να φέρει με μπλοκάκι γενικά. Και να έχει. Δεν το ξέρω. Ναι. Μου λέτε κάτι που αυτό δεν μπορώ να το ελέγξω. Εγώ πιθανολόγω ότι έχει. Ό,τι σας δίνω, θα το ελέγξετε. Αλλά αν με συγχωρείτε, κάντε ένα Google search τώρα με βλέπετε και βάλετε νοσοκομείο Βέρειας. Πώς ήταν το 19 και πώς είναι σήμερα. Μιλάμε για την παράγκα με το Empire State Building. Τυριακά λέτε. Τυριακά λέτε. Δωρεάν απογευματινά χειρουργία. Ένα θέμα που το έχετε αναδείξει αρκετές φορές. Πότε πιστεύω θα ξεκινήσουν? Μέσα Νοεμβρίου θα ξεκινήσουν. Τα δωρεάν. Δωρεάν για τα δωρεάν. Αλλά γίνονται ήδη και γίνονται συνεχώς. Εννοείται τα χρήματα που θα έρθουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν έγινε υπουργός Υγείας, μου τέθηκε το ζήτημα και το είδα των πολύ μεγάλων αναμονών στα χειρουργεία. Και ήθελα να βρω έναν τρόπο να το μειώσω. Πραγματικά ήταν μια δική μου ιδέα. Γεννήθηκε στο γραφείο με τον Μάριο Δημοσοκλέου. Κάναμε αναμόρφωση των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, καθυστέρηση. Έγινε γιατί για να σπάσει το Ταμείο και να βάλει ένα καινούργιο έργο, το Ταμείο είχε ήδη φτιαχτεί, ήθελε μια διαδικασία. Αυτή η διαδικασία τελείωσε τώρα. Έχουμε πάρει τις τελικές εγκρίσεις. Άρα, μέσα Νοεμβρίου θα πούμε μια μέρα. Ξεκινάνε τα πανεπιστημιακά δωρεάν χειρουργία. Θα πει αυτό. Τα ίδια τα νοσοκομεία θα παίρνουν τηλέφωνο ή θα στέλνουν mail τους ανθρώπους που περιμένουν περισσότερο πίσω στη λίστα και θα τους λένε: έχετε κάνει έτσι να κάνετε μια χολή, να κάνετε ένα καταράκτη, να κάνετε μια αρθροσκόπηση και περιμένετε. Την άλλη Πέμπτη ελάτε σε 7 το απόγευμα. Δωρεάν. Okay. Πότε ξεκινάει αυτό? Μέσα Νοεμβρίου. Συνολικό αριθμό. 40.000 χειρουργία θα γίνουν. Ολοκληρώνουμε την κουβέντα μας. Με αυτά τα 40.000 χειρουργία θα μειώσουμε το μέσο χρόνο αναμονής στο χαμηλότερο μέσο χρόνο αναμονής που είχαμε στην ιστορία μας. Και να ξέρω ακόμα, φίλε μου, επειδή ακούω συνέχεια το ΕΣΥ καταραίει και διάφορες τέτοιες ανοησίες. Το πρώτο εξάμεινο του 2024 το ΕΣΥ παρήγαγε. Έκανε δηλαδή. Περισσότερα χειρουργία σε ακέραιο αριθμό από όλη την ιστορία του. Δηλαδή από όλα τα πρώτα πόσα εξάμεινα. Πολλές χιλιάδες επεμβάσεις. Και να πω και κάτι ακόμα τελευταίο. Έτσι απλώς για να το ξέρει ο κόσμος. Τι είναι το ΕΣΥ? Το ΕΣΥ είναι ένας χώρος που έχουμε. 85.000 περιστατικά διαχειριστούμε την ημέρα. 25 εκατομμύρια περιστατικά το χρόνο. Σε 128 νοσοκομεία, 360 κέντρα υγείας και 1.401 περιφερειακά ιατρία. Δεν νομίζω, παιδιά, ότι πιστεύει κανείς τα αλήθεια ότι σε αυτόν τον αριθμό και το μέγεθος όλα θα πηγαίνουν πάντα τέλεια. Κάπου κάτι θα πάει στραβά. Επειδή καταλαβαίνετε και το αλλά πηγαίνουμε προς το καλύτερο. Κύριε Υπουργέ. Πηγαίνουμε προς το καλύτερο. Μου έκανε εντύπωση. Αυτό θέλω να το πω. Δευτερόλεπτο. Αυτό μου επιτρέπετε να το πω. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό θέλω να το πω. Τι θα δείξετε πάλι? Θα σας πω. Μία ανάρτηση που έκανε ο κύριος Παντελής. Δευτερόλεπτα, δεν θα σα κάνω πάνω. Παντελής Καψής. Ναι. Δεν είναι φίλος Νέας Δημοκρατίας. Ο δημοσιογράφος. Ανοίγω την τηλεόραση να παρακολουθήσω συνέντευξη Γερουλάνου με θετική διάθεση. Ναι. Επειδή προσωπικά μου είναι πολύ συμπαθής. Προηγείται είδηση για ένα εξαιρετικό πρόγραμμα στον Άγιο Σάβα. Ο οποίος γίνεται ολοκληρωμένο κέντρο αντιμετώπισης καρκίνου. Αλήθεια. Αυτό που γίνει στον Άγιο Σάβα με το χόσπις είναι το κάτι άλλο. Έτσι. Είναι άλλη αντιμετώπιση καρκίνου. Ακούστε. Ο πρόσωπος Μονδίας Καρκίνου του Καρκινοβαθών δηλαδή εξηγεί ότι για πρώτη φορά έχετε στο κέντρο ο άνθρωπος και όχι η ασθένεια. Μην το διαβάσετε όλα, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Και αντί να το επενέσει ο Γερουλάνος αρχίζει με κριτική ότι μας υποχρέωσε η Ευρώπη επί το πρόγραμμα του από ευρωπαϊκά χρήματα, ψευδές, και ότι στο ΕΣΥ του Γεωργιάδη ο άνθρωπος είναι τελευταίος. Κύριε Υπουργέ, θα σας πω το εξής. Στο ΕΣΥ του Γεωργιάδη οι υπουργοί είστε για να ακούτε τα προβλήματα και να τα λένε. Όχι για να ακούσετε τα καλά και να σας χαϊδεύουν. Είμαστε για τα καλά. Είμαστε για τα καλά. Τα καλά εκεί φαίνονται. Διαφωνώ. Αν λέτε μόνο τα αρνητικά. Πριν από εσά. Μα αν λέτε μόνο τα ακούστε αρνητικά. Με λίγο. Θα καλά... νομίζω ότι τα νοσοκομεία καταραίουν. Τα καλά όταν υπάρχουν. Θα πάθει κάτι κάποιο στο μωμάτι. Ακούστε με λίγο, κύριε Υπουργέ. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Θα πάει υποχρεωτικά. Δεν τα καλά τα λέμε χωρίς να είστε παρόντες. Όταν είστε παρόντες, σας λέμε τα προβλήματα για να απαντάτε. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να λέτε για τον Υπουργό. Με ενδιαφέρει για το ΕΣΥ. Το ΕΣΥ πάει καλά. Είναι η πραγματικότητα. Πάμε.